Εσύ ο ίδιος δεν έχεις και μου το γυναίκα, είμαστε άπιοι. Υπάρχει ένα κουμπί. Έτσι και βρεις και το πατήσεις. Σου ανοίγονται όλες οι πόρτες. Μόνο που εμείς είμαστε άπιοι και δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το κουμπί. Δεν σε ρωτώ, δε, για δε, πάνω να το πατήσεις. Εγώ που είχα μυριστεί ποιο είναι αυτό το κουμπί, τι ήθελες να δω, να μην το πατήσω. Δεν το ξέρα. Δεν τα έβλεπα και στα μάτια του προσωπάκι σου. Ξέρεις τι μου έλεγε όταν έφυγες να πας για την κουζίνα. Κυρία Μαρίτσα μου, αδικήστε. Γιατί δεν περνάτε από το θείο, θα γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Γιατί να μας καταφέρεις, θα έστω για ένα καφέ. Φιλοσοφία ήταν. Θα καταλάβεις ποιο ήταν αυτό το περίφημο κουμπί. Τι ήθελες, παιδί. Να ξέρω ποιο είναι το κουμπί για να δει το κοντά. Να σ' αφήνω να λιώνεις. Η αδικία του κόσμου και η αδικία της κοινωνίας, όλα αυτά λέξε. Ήθελα να πω, άρεσε, μου άρεσε. Έπρεπε όμως. Σ' αγαπούσα περισσότερο από κάθε εκεί στον κόσμο. Το έκανα, πήγα να την πάω. Άλλη μέρα όμως, σαν άρχισαν οι υπερορίες σου και οι προαγωγές σου. Καλός άνθρωπος πρέπει σου. Γελούσα και τα μουστάκια σου. Αχ, Θεοδόρα. Αχ, το Θεοδόρα. Θεοδόρα πρέπει να την πεθάνω που πήραμε. Που είχε πρέξει. Όλοι πάστα και παίρνουν βάθμο και χτίζουν σπίτια και εμεί τίποτα. Αχ, να έπρεπε. Αφού πια το κουμπί, το ήξερα. Πε μου, κοίτα. Ποιο είναι ο υπεύθυνο να μα δώσει το δόνιο να πάω. Α, κύριο Καρδίλα, εσύ δεν μου το είπε. Ξέχασα. Ο προσωπάκης μου έστειλε σε αυτό το μούτρο. Κύριε Καρδίλα μου, με στέλνει ο προσωπάκης του έργου. Ξέρω που τηλεφώνησε. Με το ξέρω που τηλεφώνησε, αρχίζει να κλείνει πόρτες παράθυρα που φύρεσε. Ήθελε και ατμόσφαιρα αυτό ζώο. Και να ιδίω με μόνο πέντους ανάξερες να μην λυπώσουν πάνω σε ένα δυσάδιο καναπέ. Ωραία, γιατί θα σκάσω. Γιατί δεν στάλαμε, ρε. Όταν θα έχω μεγαλώσει. Στάλαμε. Όταν θα έχω μεγαλώσει. 80 χρονών. Θα στάλαμε με χαρτί και καλαμάρι. Γιατί γελούσα με Νικήτα μου. Γιατί οι άνθρωποι είναι χυδαίοι, Νικήτα μου. Ποτέ σου δεν κατάλαβες πόσο πραγματικά σ' αγαπούσα. Και πως όλα έγιναν για σένα. Και τι νομίζεις, ρε, αυτή. Σπουδαία τα λάχανα. Βέβαια. Τι ήταν αυτό μπροστά στην κατάρα που πήρες όταν ήρθε και σου είπα «Εισήχασε, Νικήτα μου, το πήρες και το δάνα». Α, και τι ήθελες τώρα. Όταν αργότερα έχει τη μετάδοση σου για το κλικές να σε αφήσω να πας. Πες μου, Νικήτα μου, ποιος είναι ο υπεύθυνος για να μην μετατεθείς. Δε σκέφτηκες. Τι διάλο τους δίνω ή... Άντε να μην το πω για τα πετυχαίνω όλα. Τι που σκέφτηκες και... Είχες και αντίληση όμως, ε. Μην πας. Είναι νόμος. Όταν προάγεσαι, μετατίθεις. Ρε, πιάζει με άνω, ρε, και την καφέ, ξέρω, ρε, παίρνει, ρε, ποιος είναι αρμόδιος να πάω. Αυτός τουλάχιστον με εκμεταθέτης. Ω, ευγενέστατος άνθρωπος. Τα μάτια του έβγαζε πάνω και κύριες φορές με ζητούσε συγγνώμη. Καλή πιο πολλές τύψεις για αυτός από μένα. Όλα αυτά θα με κερδίσει η κύριε. Και δάνειο και αμετάθετο και καριέ. Τι σούρτε βρε πουλάκι που πας το πήρες τόσο στραβά. Τα βγάζεις εσύ ποτέ σου δίπλωμα ο Δίκης. Λες τραβά. 10 φορές έδωσες και τις 10 σε κόψα. Και αφού μπαίνεις το τιμόνι με το λευγέ να χειθεί και τα βλάς με τις γονείς. Όταν ήρθα και σου είπα, δώσε μου τα στοιχεία σου Νίκη. Αχ, πάει να δεύτερο σώμα. Πλουτήρα παρακαλώ στο Υπουργείο. Πρέπει να
η μάνα σου. Όλο τον έχω στο χείλ και δεν έχω στο χείλ. Ρε, εσύ δεν έχεις πάει. Την ψυχή μας τα έπνευμα μου να διατηρούν αμόλυνη και όλα τα άλλα τα έμφυγα. Την ψυχή μας. Και να έχουμε τις προμογερούπλες μου να με. Ρε, δεν είχες να τρεις μόνο, ρε παιδιά. Να μην υπερασπιστείς. Να πεις, αφήστε τη γυναίκα μου ή στη μάνα. Πολύ καλά έκανα και έλεγα. Αλλά τους πίστεψες, βρε, και σε πήραν το λαιμό τους και σ' έχασα κι εγώ. Ματιά μου, γιατί να βάλω ευρυστής, να μην αφήσω τίποτα, όθιο. Ρε, άντε, γιατί, ο κύριος Παντελίδης, α, ο εφέρος, α, ο γενιακός μας φίλος. Όλοι σας τον είχατε για άγιο. Αδιάφθαλη προσωπικότητα, έλεγες, χαϊβάνε. Αυτός είναι. Όταν πήγα στο σπίτι του να του ζητήσω να μας βοηθήσει για να πάρει και τη σύνταξη εθνικής αντίστασης ο μπαμπάς, πετάχτηκα και μας άρεσε το έργο του λάσου για την ευκαιρία που βρήκε. Εγώ τον κέρδευα, η γυναίκα του σιδέρωνε μες στην κουζίνα. Αλλά η θερά του έβαινε το σπίτι που του σίδερες, τελειώνησε. Και εγώ Νικήτα, πήγα εκεί. Και αυτός να τολμήσει πίσω από την κουρτίνα του βραβείου μάλλον. Εντάξει, τις αμαρτίες μου δεν τις αφήνω.